Πλημμυρισμένο από τα νερά του Αιγιάννη το Κεφί στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Η έλλειψη φραγμάτων και ο μη καθαρισμός της κήτης του ποταμού Αιγιάννη, ο οποίος μετά τις χθεσινές πλημμύρες υπερχείλησε στο σημείο εκείνο και δημιούργησε μια τεράστια λίμνη πλημμυρισμένων αγροτεμαχίων γύρω στα 1500 αγροτεμάχια. Με τους εθελοντές και το Σταυλίτη κατάφεραν και διέσωσαν τα άλογα των θεραπείων των ατόμων με ιδιαίτερα χαρίσματα. 5 από αυτά μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα φιλοξενούνται στο πρώην εργοστάσιο Χατζόπουλου. Ανυπολόγιστες οι ζημιές από την υπερχείληση, γιατί καθώς όχι μόνο οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, μα και οι ζωοτροφές έχουν καταστραφεί. Στις 6 και το πρωί μας ειδοποιήσε ο Σταυλίτης, ήρθαμε εδώ. Τα πρώτα 5 άλογα ο προπονητής τα μετέφερε στη Θεσσαλονίκη σε στάβλους. Τα υπόλοιπα εδώ ήρθαν φίλοι. Το Facebook, όταν χρησιμοποιείται σωστά, τελικά κάνει καλή δουλειά. Μέσα στο Facebook ενημερώθηκαν, ήρθαν άνθρωποι, μεταφέραμε τα υπόλοιπα με πολύ δυσκολία φυσικά. Από το στάβλο μέσα που είχε γεμίσει και ο στάβλος νερό. Είναι τα πόδια τους δηλαδή 30 πόντους μέσα στο νερό. Από εκεί μεταφέρθηκαν σιγά σιγά στην άσφαλτο. Από την άσφαλτο κάποια στιγμή μας έφυγαν, τα κυνηγούσαμε, τα πιάσαμε γιατί υπήρχε κίνδυνος μέσα στο μη βγουν στο δρόμο, κανένα αυτοκίνητο να μην έχουμε καμιά άλλη ζημιά. Και σιγά σιγά με ηρεμία και υπομονή τα φέραμε στο παλιό εργοστάσιο της κλειδαριάς του Χατζόπουλου, που μας έδωσε ο άνθρωπος την άδεια. Τα βάλαμε μέσα, είναι ήρεμα τώρα. Το φαγητό, η τροφή δεν μπορεί να έρθει από εκεί που είμαστε. Έχει καταστραφεί. Έχει από κάτω, έχει πάρει νερό. Τα ψηλά, τα τριφύλια όχι τόσο. Το θέμα είναι ότι είχαμε και μέσα πράγματα από την ΑΝΕΣΕΡ, από το καινούργιο πρόγραμμα, καινούργια στα κουτιά πράγματα ακόμα. Κάποια προλάβαμε, τα ανεβάσαμε ψηλά. Κάποια άλλα πλυντήρια, στεγνοτήρια, δεν ξέρω τι ζημιά μπορεί να έχουν πάθει αυτά. Χίλια ευχαριστώ στον κόσμο που έτρεξε κατευθείαν. Δικοί μας άνθρωποι, ξένοι, να βοηθήσουν. Ο δήμαρχος, ο κ. Μουσιάδης εδώ από το πρωί, ο δήμαρχος του Στόικου, εδώ ήταν όλοι οι άνθρωποι. Τα χρειαζόμαστε τα άλογα, τα χρειαζόμαστε, είναι, ζώα είναι και αυτά, θέλουν φροντίδα και βασικά προσφέρουν. Χρησιμοποιείται, προσφέρουν δουλειά. Προσφέρουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αυτό είναι. Κινητοποιηθήκαμε νωρίς το πρωί, σήμερα στις 8 η ώρα ήμασταν εγώ και ο αντιδήμαρχος εδώ, τα μηχανήματα του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα στον οικισμό του Νέου Σκοπού, αυτό που βλέπετε κι εσείς, καθώς το νερό ανέβηκε και έχει απειλήσει τα πρώτα σπίτια, γίνεται ένα πρόχειρο ανάχωμα στο νερό για να μπορέσει περαιτέρω να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι πλημμύρισε ο ποταμός Αιγιάννης στο σημείο μέσα στον ιστό του χωριού και απειλήθηκαν κατοικίες δημοτών του Νέου Σκοπού. Αλλά τα έργα ανύπαρκτα ακόμη. Ήδη δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη οι αγρότες. Μέσα στα πλημμυρισμένα αγροτεμάχια υπάρχουν καλλιεργήσιμοι αγροί, πρόσφατα σπαρμένοι και μικρές κατοικίες 20 των ζώων, τα οποία είναι πνιγμένα μέσα στις φωλιές τους. Από τις 6 το πρωί σήσαμε η πολιτιακή αρχή του τόπου, με μπροστάρι τον δήμαρχο Δημήτρη Νότα, με μηχανήματα, προσπαθεί να θέσει αναχώματα φραγμάτων ενάντια στη μήνη του ποταμού για να γλιτώσουν οι κατοικίες από την υπερχείληση. Πολλοί αγρότες βλέπουν για δεύτερη φορά το βιός τους να καταστρέφεται. Η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, για την οποία υπεύθυνη είναι η περιφέρεια, μπορεί να δώσει μόνο το λόγο. Δυστυχώς είμαι στην δύσκολη θέση να ξεκαθαρίσω ότι η ευθύνη του ποταμού του Αγίου Ιωάννου ανήκει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια θα πρέπει να φροντίσει για την εκβάθυνση της κήτης του ποταμού και την μεγαλύτερη δημιουργία μιας μεγαλύτερης κήτης του ποταμού, καθώς επί τόσα χρόνια τα φερτά υλικά που έρχονται από το βουνό στον ποταμό Αιγιάννη καταλήγουν αρκετά ρέματα τα οποία ξεκινούν, το νερό ξεκινά από το βουνό. Το ρέμα των Αγίων Αναργύρων, το ρέμα της Ινούσας, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πριν φτάσουμε, στο σημείο αυτό είμαστε γύρω στα 1500 μέτρα, πριν φτάσουμε στη συμβολή για να πέσει ο ποταμός του Αγίου Ιωάννου στην Μπέλιτσα. Λίγο πριν φτάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να ενισχυθούν τα αναχώματα του Αγίου Ιωάννου, του ποταμού του Αγίου Ιωάννου, και να γίνει και εκβάθυνση αυτού. Γιατί στο μέλλον, σε οποιαδήποτε βροχή, θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ήταν πρωί-πρωί σήμερα εδώ με τον προϊστάμενο των υδραυλικών, τον κύριο Αναστασιάδη. Γνωρίζουν το πρόβλημα, έχουν την πρόθεση να το λύσουν. Πιστεύω ότι
Δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για να μην απειλούνται τόσο καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτίμησή μας είναι ότι πάνω από 1.500 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν κατακλειστεί από νερά, τα οποία επειδή είναι τέτοιο και το ανάγλυφο, το είναι επίπεδες επιφάνειες, θα κάνουν αρκετές μέρες για να φύγει το νερό. Το ευχάριστο είναι ότι ο καιρός γίνεται πάει προς το καλύτερο και ίσως να αποφευθούν τα πολύ χειρότερα. Περιφέρεια πρέπει να έχει τα χρήματα. Δυστυχώς οι υποδομές που πρέπει να συντηρούνται από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιφέρειες, δυστυχώς δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να μπορούν να συντηρηθούν. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, επειδή τρέχει ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί για την περιφέρεια, νομίζω ότι θα σκύψει και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και η υπηρεσία και η ίδια η περιφέρεια θα μπορέσουν να εξευρεθεί ένα κονδύλιο, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που πλέον με την αλλαγή, πλέον την κλιματική αλλαγή που έχουμε, είναι εντελώς απαραίτητο για να μην έχουμε καταστροφή της περιουσίας των συνδημοτών μας.